την εκδήλωση και το Σάκη. Ο Μεν Θανάσης, με τον οποίο δεν έχω συχνή επικοινωνία εγώ. Έχω πολύ αραιή επικοινωνία. Απλώς ενημερώθηκα γιατί ήμουν στην Αθήνα από τη μητέρα του και είχε ένα πολύ σοβαρό κομμάτι του τρεις μέρες και στεναχωρέθηκα. Δεν με γνώριζε, ήταν στο νοσοκομείο όταν τον πήρα, δεν γνώριζε ότι τα επεισόδια του θα παίξουν εδώ, διότι αυτά τα γύρισε πριν 5 μέρες αυτός. Ήταν από ό,τι με είχε πληροφορήσει, θα παίζανε την επόμενη εβδομάδα. Το γιατί ο Τούρκος παραγωγός και το κανάλι του αποφάσισαν, μπράβο, εδώ δείχνεται μια φωτογραφία, όπου είχαμε την τιμή να βρεθούμε πέρυσι στην Παναγία Σουμελά, στον Πόντο, με τον Θανάση, και εκεί διαδηλώνοντας μέσα στην Τουρκία, γι' αυτό είναι το σημαντικό που κάναμε, δεν ξέρω πώς, δεν νομίζω το έχει κάνει κάποιος άλλος, με μπλούζες, αναφέραμε την ημέρα μνήμης και τον αγώνα που κάνουμε για να αναγνωριστεί η ποδιακή γενοκτονία. Αυτό συνέβη στην Τουρκία. Βέβαια έχω και ένα παρελθόν, έχω συλληφθεί εκεί κλπ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως. Κλείνω λοιπόν. Ο Θανάσης δεν γνώριζε. Το ότι γίνεται το Survivor, που δεν είναι τίποτα άλλο, βρε παιδιά, από ένα παιχνίδι μεταξύ, καταλαβαίνω τις ακροαματικότητες κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ διαφωνώ ότι 19 Μαΐου θα έπρεπε το κανάλι να παρουσιάσει αυτή την εκπομπή. Για ποιο λόγο, αυτό έκανε μια εβδομάδα χωρίς να σημαίνει τίποτε μεταξύ τους. Θα σας πω κάτι, κύριε Τανιμανίδη. Ότι 19 Μαΐου θα έπρεπε ήταν να επιλογή του Τούρκου. Ο Θανάσης δεν έχει καμία σχέση με το θέμα και δεν το γνωρίζει. Και βέβαια και αύριο που θα παίξει και θα ξαναπαίξει να φτάσει επαναλήψεις, τα κανάλια μπορούν να τα βάλουν οποτεδήποτε θέλουν αυτά. Τώρα κλείνω ως εξής. Επειδή αναφέρθηκε στην ελληνοτουρκική φιλία. Οι φιλίες των λαών δεν συγκροτούνται πάνω στον Κασίλαμα, το Ιμάι Μπαλντί, το Καζαντιπί, το ποδόσφαιρο και το Survivor. Συγκροτούνται μόνο με την αναγνώριση από πλευράς των θητών τα όσα κάναν σε βάρος των θυμάτων τους. Και επομένως, εφόσον η Τουρκία αναγνωρίσει τα όσα έχει κάνει σε βάρος μας, αποδεχτεί το ιστορικό της παρελθόν, τα πει στον κόσμο της, εκδημοκρατιστεί, σταματήσει να κάνει τις ίδιες γενοκτονίες σε βάρος των Αρμενίων, των Κούρδων, των Κυπρίων, στο εσωτερικό της που φυλακίζει, σκοτώνει όποιον έχει άλλη φωνή, γιατί πρόκειται για μη δημοκρατική χώρα με ένα νεοοθωμανικό μοντέλο που επιχειρεί να. Τότε μόνο μπορεί να συγκροτηθεί η ελληνική φιλία. Οι σχέσεις των παιδιών, 10 παιδιών που βρίσκονται στο Άγιο Δομήνικο και δεν ξέρουν πού ακριβώς βρίσκονται και τρέχουν και πηδούν και περνάνε πολύ καλά, νομίζω. Είναι ένα απλό παιχνίδι και δεν έχουν και καμία ευθύνη πώς τους χρησιμοποιεί κάποιος όταν δεν γνωρίζουν τι έγινε. Είναι σαφές τι θέλω να πω. Τώρα, αν κάποιος θέλει να το εκμεταλλευτεί, αυτό κρίνεται. Αυτό που προσπάθησα να σας πω πριν, κύριε Τανιμανίδη, είναι ότι σαφέστατα δεν είναι λάθος του Σάκη. Είναι ένα, για μένα, είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, θα το πω, του Ατζούνι Λιτσαλή, διότι αναγκάστηκε και ο Sky, που έχει ευθύνη για αυτό που έγινε, να το προβάλλει χθες και σήμερα, διότι αποφάσισε ο Τούρκος να προβληθεί στην Τουρκία τις ίδιες μέρες, με διαφορά μιας ώρας, και προκειμένου να μην διαρρεύσει το αποτέλεσμα που ούτως ή άλλως διέρρευσε, σου λέει θα το προβάλλετε κι εσείς. Άρα, ο Τούρκος γιατί αποφάσισε να το προβάλλει στην Τουρκία τις συγκεκριμένες μέρες. Εκεί λοιπόν αναζητηθούν τα. Και στο Sky για μένα. Δεν γνωρίζω τον κύριο. Να πούμε βέβαια ότι διαφημιζόταν το X Factor μέχρι προχθές. Ναι, που σημαίνει ότι είναι αυτό που είπε η Κλεοπάτρα. Αλλαγή τελευταία στιγμή. Κύριε Τανιμανίδη, άλλωστε το είπαμε. Εδώ δεν τίθεται ούτε κατηγορείται ο Σάκης γι' αυτό σε καμία περίπτωση. Αν κάνει κάποιο λάθος, είναι δημόσιο πρόσωπο και θα πρέπει να δέχεται την κριτική. Όχι. Δεν είναι εκτός κριτικής κανένας Θανάση. Αν ήταν μια ζωντανή μετάδοση, ίσως θα θέλαμε να την άποψή του σε αυτό. Αλλά τη στιγμή που είναι μια μαγνητοσκοπημένη υπόθεση, η οποία μάλιστα μας είπατε 5 μέρες πριν. Και μετά έχει και το ατύχημα, ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα. Ξαφνικά βλέπει να προβάλλεται το επεισόδιο αυτό. Επίσης, εμένα, και το είπα και στα παιδιά, με ενόχλησε και κάτι άλλο. Με ενοχλεί αυτή η μανία των Τούρκων που επιβάλλουν τη γλώσσα τους, ντε και καλά, είτε μέσω των Σύριαλ, που είναι ένας βασικός όρος να μην μεταγλωτίζονται σε όλο τον κόσμο, σε όσες χώρες προβάλλονται. Αλλά το είδαμε έντονα και εχθές, καθώς όλοι οι παίκτες, οι Τούρκοι, απαντούσαν στη γλώσσα τους, σε αντίθεση με τους δικούς μας παίκτες, οι οποίοι απαντούσαν στα αγγλικά. Αυτό με στενοχώρησε εμένα. Είναι μια αρχή που έχω και στην τηλεόραση και γενικά, ακόμα και με τον Πρωθυπουργό και το έχω πει, όταν βρίσκεσαι εκτός χώρας, έτσι, εκτός, μιλάς τη γλώσσα σου. Δεν έχεις καμία υποχρέωση να μιλάς αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα, σουαχίλι, οτιδήποτε. Μεταφέρεις τη γλώσσα σου. Υπάρχουν μεταφραστές να μεταφράζουν. Κυρία Λαμπύρη, μπορώ λίγο κάτι να... Βεβαίως.
Σας ακούω. Μία ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Ναι, ναι. Κατανοώ, έχω τη χαρά όταν βρίσκομαι τέτοια ώρα στο σπίτι να σας βλέπω, έτσι είστε μια ευχάριστη παρέα. Σας ευχαριστούμε για ότι έτσι πρωινά μας προσφέρετε στη συντροφιά μας και στο σαλόνι μας. Θέλω να σας πω το εξής. Θα πρέπει, καλά κάνετε και σχολιάζετε, λίγο να το πάω παραπέρα, θα πρέπει οι πολίτες που μας ακούν, άσχετα εάν δεν τους αγγίζουν τα θέματα, να κατανοήσουν ότι, και το ξέρουν, η πατρίδα που δοκιμάζεται, η πατρίδα που αυτή την εποχή και οι πολίτες της αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα, όλοι μας το έχουμε. Και την ίδια ώρα στη Βουλή έρχεται η κορυφαία για τον ελληνισμό οικονομικό νομοθέτημα, όπου αναφέρονται ότι δεν μας βλέπει κανένας, είπε ο κύριος Σαγαλώτος, γιατί το survivor το βλέπουν όλοι κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί θα πρέπει να δώσουν το βάρος, θα διασκεδάσουν και με το survivor και με τις εκπομπές σας. Δεν είναι το μείζον θέμα, ούτε τα μπράτσα του Σάκη, ούτε τα μπράτσα του Βασάλου. Είναι οι αρχές, οι αξίες που πρέπει να δώσουμε. Η δικιά μας γενιά είναι η γενιά που απέτυχε και κατέστρεψε αυτή τη χώρα. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτή τη γενιά και την παρέδωσε στους νέους ανθρώπους. Οφείλουμε λοιπόν να δούμε διαφορετικά, να τα δούμε απλώς σαν ένα παιχνίδι, αυτά όλα τα πράγματα, και να δούμε τι μπορούμε εμείς από εδώ και πέρα να κάνουμε, εσείς δηλαδή, με τη δική μας υποστήριξη, και να οικοδομήσουμε μια πατρίδα ανάλογη της ιστορίας μας και αυτού που επιθυμούμε για τα παιδιά μας. Αυτή η άποψη είμαι εγώ και αυτές τις αξίες δώσαμε στο παιδί μας και στα παιδιά. Κύριε Τανιμανίδη, ελπίζω, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Τανιμανίδη, ακούστε με λίγο. Εγώ δεν γνώριζα, σήμερα το πρωί το έμαθα, ότι είστε επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντίων. Δεν το γνώριζα εγώ αυτό. 17 χρόνια ήμουν παγκόσμιος πρόεδρος, 17 χρόνια ασχολείται ο πατέρας μου, 60 χρόνια ο Μακαρίτης και άλλα 60 η οικογένειά μου. Τόσο που έχω γίνει κατεστημένο στο χώρο πια. Μπορεί εγώ να μην είμαι πόντιος, αλλά επειδή είμαι από την Κοκκινιά, καταλαβαίνω πολύ καλά προσφυγιά. Όπως καταλαβαίνετε, και εγώ πρόσφυγα σήμερα. Απόλυτα, απόλυτα. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Είμαι σίγουρος ότι ο Τούρκος παραγωγός το έκανε επίτηδες. Εσείς όμως, που έχετε το γιο σας παρουσιαστεί εκεί, έχετε υποχρέωση πλέον να κάνετε κάποια κίνηση προς το Sky. Να πείτε, βρε παιδιά, μήπως ήξερε ο Τούρκος ότι ο μπαμπάς του είναι και πρόεδρος των Ποντίων. Γιατί εδώ μιλάμε για ότι κατά λάθος, κατά τύχη, πέσαμε στην περίπτωση. Ο επίτιμος πρόεδρος των Ποντίων, την ημέρα της γενοκτονίας, είχε το γιο του παρουσιαστεί σε αυτό που καπέλωσε την όλη ιστορία. Αυτό δεν πρέπει να κάνετε σε μια κίνηση. Προς το Sky, να πείτε, για να καθίστε ρε παιδιά. Τι κάνετε εδώ. Υπολογίζετε τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις σου. Θέλω να πω ότι όχι απλώς έχω την ιδιότητα του επιτήμου πρόεδρου, σας λέω, είμαι ο πρόεδρος που έφερε το θέμα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Φανταστείτε λοιπόν την έκταση ότι ο γιος του μας βρήκαν κάτι και λέγανε πια για να ξωνεί. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως. Θέλω να σας πω ότι. Παρακαλώ, παρακαλώ για να σας ακούω λίγο. Παρακαλώ. Ναι, είμαστε... Όχι, όχι, θέλω να ολοκληρώσω το Θοδωρή. Ναι. Σε παρακαλώ. Θέλω να τοποθετηθεί ο κ. Τανιμανίδης. Είπε στην παρατήρησή σου. Σε ό,τι αφορά, ξαναλέω και τοποθετούμε δημόσια. Θεωρώ ότι είναι λάθος ότι σήμερα παραγωγός και κανάλι παίζουν την εκπομπή. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Χωρίς να δίνω ιδιαίτερη συμβαλίδια και κανένα βάρος στην ποδοσφαιροποίηση της ζωής της χώρας. Η χώρα έχει άλλα θέματα. Ποσός με ενδιαφέρει αν Τούρκοι και Έλληνες τρέχουν και δεν οικοδομείται, έτσι ξαναείπα, η φιλία των λαών. Τα είπα αυτά. Ναι, σε ό,τι αφορά το Sky δεν έχω καμία επαφή και καμία σχέση. Δεν γνωρίζω τον Τούρκο, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, φαίνεται ότι είναι ένας επιχειρηματίας. Τον δε Θανάση σας λέω, γιατί ήμουν στην Αθήνα δύο μέρες, είχα κάτι ομιλίες σχετικές με το θέμα. Τον δε Θανάση τον ενημέρωσα εχθές που έμαθα για το ΜΑΤ. Δεν ήξερε ότι η εκπομπή θα παίξει. Δεν το γνώριζε ο Θανάση, ήταν στο νοσοκομείο. Αυτό δεν προσπαθώ να πω ότι δεν έχει ευθύνες κάποιος κλπ. Θέλω να πω ότι ασφαλώς και έκανα, και ο μόνος τρόπος που αντιδρούμε σε αυτό.